Λόκι, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Τι είναι αυτό? Εδώ, ακολούθαμε. Πού πάμε? Θα πάμε να πάρουμε φαγητό, να φυτέψουμε σπόρους, ό,τι κάνω κάθε μέρα. Αλλά πρώτα θέλω να σου γνωρίσω κάποιον. Λόκι, από εδώ η Γιάλα. Γεια σου, Γιάλα. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Πω, είναι μεγάλο κορίτσι, Έλα πάνω. Μπράβο σου. Γκάγκα. Λοιπόν, φαντάζομαι γνωρίζεις για τον υπέρμαχο τον... Jötnar. Ναι. Προτιμάς... να σε φωνάζω έτσι? Όχι, το λέω και αρκεί. Έγινε. Υπέρμαχε. Λοιπόν, πού είπες ότι πηγαίνουμε? Πρέπει να μαζέψουμε φρούτα. Θα βρούμε αρκετά αν ακολουθήσουμε το ποτάμι. Εκείνα τα λουλούδια... σιωπηλά. Καλά. Όχι, έτσι λέγονται. Φυτρώνουν μόνο στο Jötunheim. Η μαμά και εγώ κοιμόμασταν ανάμεσά τους, όποτε μάλωναν με τη γιαγιά. Ήταν από τα λίγα μέρη όπου έβρισκε γαλήνη. Αχα, να ένα. Πάμε να το πάρουμε. Για ποιον είναι? Πρέπει να φάνε κυλίκι, σωστά? Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο φρούτο. Λέγονται λαχανοβολβί. Η μητέρα με έβαζε να τρώω έναν κάθε μέρα. Για δύναμη. Έχουν απέσια γεύση. Αλλά είχαν αποτέλεσμα, φαίνεται. Παρακαλώ. Νομίζω ότι σε συμπάθησε. Το πιάνεις αυτό? Το πιάσα. Τους λύκους. Εσύ τους φροντίζεις. Ναι. Είναι καλή μου φίλη. Ανυπομονώ να γνωρίσω κι άλλους. Πόσα φρούτα χρειάζεσαι ακόμα? Βιάζεσαι να φύγεις? Όχι, αλλά πρέπει να σώσω τη ζωή του πατέρα μου από ό,τι φαίνεται. Λόκι, έχουμε χρόνο. Βλέπω κάτι φρούτα εκεί πάνω. Τότε θα έπρεπε να είμαστε εκεί. Στάσου, μιλούσε σε μένα ή στο Γιάτ? Άσε με να βοηθήσω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μετά από εσάς. Άκου, ξέρω ότι περνάμε καλά εδώ έξω, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για αυτό που είδες στην τοιχογραφή. Αυτό που είδα δεν θα συνέβαινε ποτέ. Δεν θα ακολουθούσα τον Όντιν αν μου στοίχισε τον πατέρα μου. Αν έμαθα κάτι από τη μητέρα μου, είναι ότι αυτά γίνονται πραγματικότητα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Έμαθα από τον πατέρα μου να κλείνω την καρδιά μου, αλλά... δεν μπορώ. Όχι γι' αυτό. Δεν τον φτάνω. Χάφα! Ξέρεις, μπορεί να σκέφτηκα να πάω στο Asgard, αλλά δεν θα πήγαινα. Ναι. Ο πατέρας μου δεν βοήθησε να ανακαλύψω τη μοίρα μου. Αλλά όταν μίλησα με τον Όντιν, προσφέρθηκε να με διδάξει. Αν ήσουν μόνος με τον Όντιν, μπορούσε εύκολα να σε είχε σκοτώσει. Όχι και τόσο εύκολα. Ας ανεβούμε σε εκείνη την προεξοχή. Κάκα ουκοντούμ. Κι άλλα φρούτα. Δεν τα χρειαζόμαστε, αλλά μπορούμε να τα πάρουμε. Πώς ξέρεις ότι έχει οριμάσει? Μου το έμαθαν οι γονείς μου. Είναι σαν παιχνίδι που μαντεύεις. Τότε δεν είσαι σίγουρη για όλα όσα πρόκειται να συμβούν? Είμαι για όσα έχουν σημασία. Η άλλα δεν μπορεί να περάσει κάτω από τον κορμό. Μαζεύεις τα υλικά, ταΐζεις τα ζώα σου. Το κάνεις αυτό κάθε μέρα. Θα πεθάνουν αν δεν το κάνω. Είναι πολλά για κάποιον στην ηλικία σου. Στην ηλικία μας. Α, σωστά. Στις τελευταίες συζητήσεις μας, ο πατέρας είπε πως λυπάται που δεν μπόρεσε να με προστατεύσει. Που χρειάστηκε να οριμάσω γρήγορα. Τουλάχιστον σου απολογήθηκε. Οι μπαμπάδες το έχουν με τα λόγια, έτσι. Ξέρεις, ίσως ο Όντιν να σε χρειάζεται για κάτι. Ή μπορεί να μην είναι όλα όπως φαίνονται. Ίσως εγώ να κοροϊδεύω τον Όντιν. Ώστε είσαι καλός στην εξαπάτηση. Έχω πει ψέματα στον πατέρα μου 1-2 φορές. Ο άρχον της εξαπάτησης. Οι λαχανοβολβοί πάνε σε αυτό το κουβά. Αν θέλω να επισκευάσω το τόξο μου ή κάτι, μπορώ να... Φυσικά. Έχω προμηθείες στο σεντούκι μου εκεί πέρα. Τώρα που το θυμήθηκα, άφησα κάτι στο σεντούκι για σένα. Θα με βρεις στη γυάλα όταν θέλεις να φύγουμε. Μπορούμε να μείνουμε εδώ πέρα? Για όσο θες εσύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα που έβαλες. Ήταν πραγματικά δύσκολο να πετύχω το μπλε του ουρανού. Τα κατάφερες. Είναι πανέμορφο. Σε ευχαριστώ. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Είμαι πολύ περήφανη για αυτό το χέρι. Σοβαρολογώ. Κοίτα το. Όχι, αλήθεια. Είναι καταπληκτικό. Είναι δύσκολο να σχεδιάζεις χέρια. Ισχύει. Τι ακολουθεί? Μετά, συνήθως πάω να μαζέψω τις ρίζες βίστ που ανακατεύω με τους βολβούς. Εκτός και αν επιμένεις ότι πρέπει να φύγεις. Όχι. Μπορώ να μείνω. Θέλω να μείνω. Ξέρεις, κι εγώ ζωγραφίζω. Δηλαδή, σχεδιάζω. Τι σχεδιάζεις? Διάφορα πράγματα. Τέρατα, αντικείμενα. Οτιδήποτε συναντούσαμε με τον πατέρα στα ταξίδια. Είναι και ο πατέρας σου καλλιτέχνης? Όχι. Βλέπω ρίζες από εδώ πάνω. Ήρεμα, κορίτσι μου, το έχεις. Έχεις κάποιο ζώο που θα μπορούσε να πάει πιο γρήγορα? Χωρίς παρεξήγηση, Γιάλα. Φυσικά και έχω, αλλά δεν μπορούν να κουβαλήσουν και τους δυο μας. Έτσι είναι πολύ πιο εύκολο. Το πιασα. Ας τη σε μένα. Έχει κι άλλη πιο πάνω. Κόψε μόνο όσο χρειάζεσαι. Βλέπεις? Δεν θα το χρειαστείς. Οι ρίζες κόβονται εύκολα. Ορίστε. Κόβεις ένα κομματάκι. Αρκεί να τις τρίψεις. Έτσι. Ακριβώς. Ερχόμαστε! Ερχόμαστε! Έχει κι άλλες ρίζες από εδώ. Δεν με συμπαθεί καθόλου. σε συμπαθεί. Αλλά πέρα από μένα, το μόνο άλλο άτομο που έχει γνωρίσει... Τρώκα! Την άκρη! Λόκι, δείξε μου το λύκο! Έτσι, μπράβο! Λόκι! Είσαι καλά? Νιώθω περίεργα όταν αλλάζω. Σαν να χάνω τον έλεγχο. Και τον θέλεις πάντα. Τουλάχιστον βρήκαμε μερικές ρίζες. Μάζεψέ τες όσο ψάχνουμε την έξοδο. Χωρίς μαχαίρι, θυμάσαι? Α, ναι. Μάλλον δεν πήγαν όλα στράφη. Όπα! Κι άλφα! Θέλω λίγο χρόνο! Αναλαμβάνω! Λίγο από αυτό, λίγο από εκείνο. Εντάξει, λέω να μην μαζέψω άλλες ρίζες για λίγο. Δεν ευτυχείς εσύ. Βλέπω ότι άνοιξαν το δρόμο εκεί πέρα. Πάμε να προλάβουμε τη γυάλα πριν έρθουν κι άλλοι. Μια χαρά είσαι. Αλλά τι λες κι εσύ, Λόκι? Τι νιώθεις εσύ όταν αλλάζεις? Μόνο... θυμό. Ένα κομμάτι σου ελευθέρωσε το λύκο με το θυμό. Ίσως αν έβρισκες το κομμάτι που θα τον καθοδηγήσει... Πώς? Μπορείς να πολεμήσεις με όλα τα συναισθήματα. Όχι μόνο με οργή. Αν η οργή τον ελευθερώνει, με κάποιο άλλο ίσως... μένεις εσύ. Όπα! Το διασκέδασες, έτσι? Ίσως. Πίσω στο σπίτι. Ναι. Ας αφήσουμε τις ρίζες σε εκείνο τον κουβά στα αριστερά. Έπειτα, θέλω να σου δείξω κάτι ακόμα. Είσαι καλά? Ναι, απλώς... πρέπει να πάμε ξανά προς το νερό. Από εδώ. Μπορούμε να μείνουμε λίγο ακόμα. Ίσως χρειαστεί... ξέρεις, να επιδιορθώσω κάτι. Ναι. Angrboda, είπες ότι το Utgard αποπροσανατολίζει. Αλλά τι είναι? Ξέρεις τον Ymir? Ο πρώτος του λαού μας. Πέθανε πριν καιρό, σωστά? Τον σκότωσε Όντιν. Ναι. Ο Όντιν κατέστρεψε ό,τι είχε αφήσει πίσω του, εκτός από τα όνειρά του. Αυτά είναι δικά μας. Και ο Όντιν δεν μπορεί να τα αγγίξει. Οι γραμμές του φαίνονται ολοζώντανες. Ω, πω πω. Τι φιλοφρόνηση. Εσύ μεταμορφώνεσαι σε κάποιο ζώο? Όχι ακόμα. Ίσως είναι κάτι που κάνουν οι θεοί, όχι οι γίγαντες. Σε ευχαριστώ που μου την είπες. Συγγνώμη. Αστειεύομαι. Από το τούνελ στα δεξιά γυάλα, εκεί κατευθυνόμαστε. Όπα, όχι από εκεί, κορίτσι μου. Ας γυρίσουμε. Αδιέξοδο. Μου αρέσει αυτό το ξόρκι. Κρυβεί τέλεια αυτό το μέρος. Ίσως γι' αυτό δεν αντιλήφθηκα άλλους γίγαντες όταν ήρθαμε με τον πατέρα. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η ψυχή στο μαχαίρι σου? Η ποια? Έχει μια ψυχή μέσα στο μαχαίρι σου. Δεν το ήξερες? Όχι. Πιανού την ψυχή? Ξέρεις, καλύτερα να την αφήσεις εκεί που είναι μέχρι να μάθεις. Μα πώς? Δεν τριγυρνάω κλέβοντας ψυχές των άλλων. Η γυάλα συνήθως πάει με το πάσο της. Τι κάνεις? Αδειάζει το μυαλό μου. Προσπαθώ να κάνω πολλές αναπηδήσεις. Θες να δοκιμάσεις? Φαίνεται εύκολο. Θες βοήθεια? Όχι, νομίζω το έχω. Για να δούμε. Μία. Τώρα γελάς μαζί μου? Δεν γελάω μαζί σου, απλώς. Όχι, γελάω με την κατάσταση. Αχα. Εντάξει, κοίτα. Ίσως θέλω λίγη βοήθεια. Θα τα καταφέρεις. Ευθυγράμμισέ την. Είναι θέμα συγχρονισμού όταν αφήνεις την πέτρα. Εντάξει. Για δες αυτό. Σκατά! Σκάτα! Είμαι εδώ! Θέλω λίγο χρόνο! Βγάλε το λίθωνο σου, αλλά υπό τον έλεγχό σου. Λίγο από αυτό, λίγο από εκεί. Γιάνθα! κι άλφα! Ένα έμεινε! Δεν μετράει παρεπιπτόντος η τελευταία μου ρήψη. Α, μετράει. Από το νερό φύγε ένα ντρόγκαρ. Δικαιολογίες. Μπορούμε να προσπαθήσουμε αργότερα. Όταν τελειώσουμε πρέπει να περάσουμε κάτω από εκείνη την αψίδα. Γίνεσαι καλό σιγά σιγά. Άργησες λίγο. Άργησες αυτή τη φορά. Πρέπει να τη μετάς πιο νωρίς. Ωραία. Σχεδόν έφτασα! Wow, το είδες αυτό! Πού πάμε τώρα? Έχω κάτι για σένα. Ένα δώρο, ας πούμε. Μήπως να φοβηθώ? Όχι. Εγώ δεν έχω κάτι για σένα. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Φυσικά. Είμαστε οι μοναδικοί γίγαντες. Περίπου. Είναι περίπλοκο. Θέλω να μάθω. Θα είναι ευκολότερο να σου δείξω. Και η προφητεία μου, αν είναι αληθινή, τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνω? Δεν έχει σημασία. Δεν πρόκειται να αλλάξει την έκβαση. Όσο και αν προσπαθήσεις να την αποφύγεις, θα συμβεί έτσι κι αλλιώς. Μου λες ότι κανείς δεν άλλαξε ποτέ τη μοίρα του? Ποτέ. Κοίτα, ναι, ίσως αλλάζουν λεπτομέρειες, αλλά το αποτέλεσμα μένει ίδιο. Καλύτερα να ακολουθήσεις το δρόμο σου παρά να αντισταθείς. Η Άλφα! Αυτό τι είναι? Ανελκυστήρας. Θα αφήσουμε τη γυάλα για λίγο. Πάμε προς τα πάνω. Φάρα! Αυτό το δώρο δεν φαίνεται να σε ενθουσιάζει ιδιαίτερα. Σημαίνει ότι φτάνουμε στο τέλος. Τι σημαίνει πάλι αυτό? Θα καταλάβεις μόλις φτάσουμε εκεί. Ώρα να εκπληρώσω το δικό μου μέρος της προφητείας. Ακολούθαμε. Από εδώ. Πλησιάζουμε στην κοιλάδα των πεσόντων. Μα τι του συνέβη? Κουράστηκαν να ζουν με το φόβο του Asgard. Και έτσι κρύφτηκαν. Άφησαν ένα σωρό από πτώματα για να μπερδέψουν τον Όντιν, αν έφτανε ποτέ στο Jötunheim. Πού κρύφτηκαν? Θα δεις. Άσε, το έχω. Α, κι άλλη βόλη. Κάτσε. Τους έχεις ξαναδεί? Όχι αυτούς, αλλά βρήκα αρκετούς στο Midgard. Πού? Στις τοιχογραφίες της μητέρας σου. Μα αυτό είναι... Υπάρχουν κι άλλοι. Και τι είναι? Κοίταξε. Θιάτσι. Ρόδρ. Πρόσεχε. Μπάρα. Γίγαντες. Ανήκαν στους γίγαντες. Όχι, είναι οι γίγαντες. Έπρεπε να επιλέξουν. Να μείνουν στο Jötunheim. Μέχρι να βρει ο Όντιν τρόπο να μπει και να τους σκοτώσει. Ή να κρυφτούν. Ο πατέρας μου έβαλε τις ψυχές τους μέσα στους βόλους. Και πριν πεθάνει, τους άφησε σε μένα. Μέσα σε αυτούς βρήκαν τη γαλήνη. Και τώρα πια είναι δική σου ευθύνη. Είσαι σίγουρη? Κοίτα. Αυτό είδε η μητέρα μου. Υποτίθεται ότι θα ξέρεις τι να τους κάνεις όταν έρθει η ώρα. Και πότε θα έρθει? Δεν ξέρω. Ας επιστρέψουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Είναι. Και είναι όλη δική σου. Είσαι καλά? Ναι. Ναι, θέλω να πω, αυτό ήταν. Μάλλον. Τώρα που σου τους έδωσα, ο ρόλος μου σε αυτό τελείωσε. Μπορείς να έρθεις μαζί μου. Να πολεμήσουμε μαζί τον Όντιν. Αν ήταν η μοίρα μου να πολεμήσω στο πλευρό σου, δεν θα εξαφανιζόμουν στη μέση της τοιχογραφίας σου. Καταλαβαίνω. Άκου, δεν πρέπει να σπάσουμε τη συλλογή. Έτσι δεν είναι? Ας συνεχίσουμε. Η ψηλότερη κορυφή των βασιλείων. Τη μόνη φορά που πήγα στο Jötunheim, ήμουν εκεί με τον πατέρα μου. Ξέρεις τα δάχτυλα του γίγαντα? Εκεί σκόρπισα τις τάχτες της μαμάς. Μοιάζει αιώνες πριν. Άκου, η ιστορία σου δεν χρειάζεται να τελειώσει εξαιτίας μιας ηλίθιας στιχογραφίας. Το ξέρω. Δηλαδή, έχω σχέδια. Αλλά τέλειωσε αναφορικά με τους γίγαντες. Άρα, τι με κάνει αυτό? Φίλοι. στάσου, το ένιωσες αυτό? Ποιο πράγμα? Βοήθαμε με αυτό. Ας γυρίσουμε στη γυάλα. Κάτι δεν πάει καλά. Γυάλα! Angrboda, λίγη βοήθεια. Είναι καλά. Loki, τι συμβαίνει? Όλα καλά! Τους έχω! Πήγαινε στη γυάλα! Έρχομαι να σε βρω! Σκι Αλφα! Angrboda! Πού πήγες? Με ακούς? Εδώ πάνω. Είναι καλά? Ναι, καλά ήταν. Συγγνώμη γι' αυτό. Άρα, η Βόλη είναι το μόνο που απέμεινε από τους γίγαντες. Όχι από όλους. Κάποιοι απλώς εξαφανίστηκαν. Αλλά πού μπορεί να είναι? Πουθενά στα Εννέα Βασίλεια, από όσο γνωρίζουμε. Στα τα βράχια υπάρχει μια καταβόθρα. Εκεί πηγαίνουμε. Καλύτερα να... Σε απασχολεί κάτι? Κανείς δεν πίστευε ότι υπάρχει αυτό το μέρος. Θα τρελαθούνε σίγουρα. Loki, μην πεις σε κανένα για το σιδηρόδασος. Ούτε στον πατέρα σου. Αυτό το μέρος είναι ακόμα ασφαλές επειδή δεν το ψάχνει ο Odin. Τα ξόρκια μου αποθούν την άγρια πανίδα, αλλά αν ερχόταν το Asgard... Καταλαβαίνω. Συγγνώμη. Δεν θα το πω σε κανέναν. Αντίο. Σε ποιον λύκο θα δώσεις αυτόν τον λάχανο κολβό? Σε όποιον το θέλει. Αλλά μάλλον θα το προλάβει ο Ήρπα. Είναι γρήγορος. Θα το μοιραστεί όμως. Πρόσεχε την καταβόθρα καθώς ανεβαίνεις. Έχει πολλά πλάσματα. Κάποτε έβρισκα πολλές προμήθειες για τις μπογιές μου εκεί. Ναι, πρέπει να τα διώξουμε. Τα υλικά ζωγραφικής είναι σημαντικά. Αν είναι αυτό που θες. Αμέ. Γιατί όχι. Λίνα. Τέλειο. Hey. Εγώ... Σκότωσες ένα λουλούδι. Α, είναι δώρο. Ευχαριστώ, αλλά κράτα το εσύ. Τέλος πάντων, αναζητούμε φωλιές τεράτων. Έχουν τις προμήθειες που θέλω, οπότε έχε το νου σου. Είναι πολύ σκοτεινά εδώ κάτω. Θα το διορθώσω. Τέρατα! Ολόκληρη φωλιά! Γίνεται χαμός εδώ κάτω! σε αυτόν. Αν ανάψουμε κι άλλους δαυλούς, θα μπορέσουμε να δούμε, να τα καθαρίσουμε και να πάρω ό,τι χρειάζομαι. Ας τελειώνουμε. Προχώρα. Εγώ θα ανάψω τους δαυλούς. Πες Μόντις κι άλλους δαυλούς. Θα τους ανάψω για να προχωρήσουμε. Δύσκολο να μην χαθείς εδώ μέσα, έτσι. Η Άλφα! Αναλαμβάνω! Είναι πιο δροσερά εδώ κάτω. Πού να πας στο Midgard. Τι έλεγες? Άναψε. Λίγο από αυτό, λίγο από αυτό. Τον άναψα αυτόν. Τον άναψα αυτόν. Αυτό θα βοηθήσει. Ας βρούμε τις υπόλοιπες. Έχω μια ιδέα. Τι λες να ερχόσουν μαζί μου? Πού? Στο Midgard, στα άλλα βασίλεια, οπουδήποτε. Δεν το βρίσκω τόσο καλή ιδέα. Τα ζώα μου με χρειάζονται, αλλά ευχαριστώ για την πρόταση. Πώς τα πας υπέρμαχε? Νομίζω ότι έχει άλλη μία εδώ κοντά. Αυτό θα βοηθήσει. Ακούω φωλιά εδώ κοντά. Πρέπει να βρω τρόπο να τη φτάσω. Πολύ ωραία. Δεν θα έχουν μείνει πολλές. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Πρέπει να διαλέξω μόνο ένα. Όχι αν έχεις παραπάνω από ένα. Όχι. Όχι, το έχω. Το μπλε. Στάσου. Μάλλον το πράσινο. Το κίτρινο είναι τόσο καλό. Αλλά πώς ξέχασα το κόκκινο. Μυρίζει περίεργα, σαν βουρκόνερο. Κρατήσου! Όχι, Μπέρξρα. Αναλαμβάνω! Έρβα ούτα! Ναι, εσύ. Έτοιμη να φύγω από εδώ. Λοιπόν, πάμε σπίτι. Ξέρεις, νόμιζα ότι αν μάθαινα τη μοίρα μου θα άλλαζε κάτι. Αλλά παραμένω ο ίδιος. Έτσι ήταν και για σένα. Πάντα θα είσαι ο ίδιος, Λόκι. Το θέμα είναι να το αποδεχτείς. Και εσύ το έχεις αποδεχτεί. Έτσι νόμιζα. Γυρνάμε όπως ήρθαμε. Μπα, πάμε γύρω από την καταβόθρα. Κόβουμε δρόμο. Α, ήθελα να σε ρωτήσω. Η μητέρα σου έβλεπε οράματα. Όλοι οι γίγαντες βλέπουν το μέλλον. Μερικοί. Στα όνειρα. Α, ναι. Ονειρεύτηκα τον Θόρ πριν λίγο καιρό. Τον Θόρ? Και πραγματοποιήθηκε. Εμφανίστηκε στο σπίτι μου. Όντως? Για εφιάλτης μου ακούγεται. Ναι, κάπως. Τι είναι αυτά? Οι γολαμπίδες. Είναι επικίνδυνες. Τι χαριτωμένο. Καλές είναι. Ναι. Πάνω στην ώρα. Γιατί πράγμα? Πω πω. Ξέρω πως η κατάσταση ήταν περίεργη. Από πολλές απόψεις. Αλλά χαίρομαι που ήρθες. Κι εγώ. Τώρα που ξέρω πώς να γυρίσω εδώ, μπορώ να ξαναγυρίσω όποτε θελήσω. Σωστά? Πότε? Δεν ξέρω. Όταν ηρεμήσουν τα πράγματα. Δηλαδή, μετά το Ragnarök? Ναι. Ναι. Δεν θα είμαι απασχολημένη τότε. Έλα, κορίτσι μου, μπορείς να ανέβεις. Τι έχει εδώ πάνω? Παράκαμψη. Καλό κορίτσι. Θα τα καταφέρεις, Γιάλα. Πιστεύω σε σένα. Ας αφήσουμε τη Γιάλα να ξεκουραστεί. Εννοούσα αυτό που είπα πριν. Ξέρεις, για τις ζωγραφιές σου. Είναι πολύ ωραίες. Θες να μου φτιάξεις τη διάθεση? Ναι. Τα κατάφερα. Ρώτα με ξανά σε. Καιρός ήτανε. Δεν σε ωφελεί η κλάψα. Τώρα. Ανάθεμα. Ποια ήταν αυτή? Πικράλια. Είναι... Όχι. Τι του συνέβη? Δεν νιώθω τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι να νιώσεις. Η Γκράιλα αφαιρέσε την ψυχή του. Ξέρεις που μένει? Τι θέλεις να κάνεις? Έθαψα αρκετούς λύκους τον χειμώνα. Ακολούθαμε.